το επίπεδο των ταινιών ελληνικής παραγωγής ή αυτών που γυρίζονται εδώ τέλος πάντων, σε σχέση με αυτούς του εξωτερικού, πού βρίσκεται? Είμαστε καλοί, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας? Έχουμε πολύ δρόμο. Σε ποια κομμάτια πάνω? Τι μπορούμε να βελτιώσουμε δηλαδή? Καταρχάς δεν υπάρχει σκηνοθεσία. Δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Αυτό που λέμε η πλοκή, η υπόθεση, υπάρχει... το στήσιμο, όλα αυτά. Υπάρχει ένα σενάριο, δεν είναι κατευθείαν πράξη. Okay. Αυτό το σενάριο δεν πρέπει να έχει διαλόγους. Ναι. Δεν πρέπει να έχει ένα σεναριογράφο ο οποίος... Εντάξει, σεναριογράφος μπορεί να είναι αυτοσχεδιασμός εκείνη την ώρα. Να μας δώσουν την κεντρική ιδέα που όπως συνήθως γίνεται και να το φτιάξουμε εμείς. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σκηνοθέτης. Παράδειγμα, μιλάω και ο άλλος είναι νευρικός ή είναι ντροπαλός. Δεν θα πρέπει να τον διορθώσει, να τον πει ότι θα πεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό μετά από αυτό. Και ας είναι κόψε ράψε. Ας έχει να κάνει περισσότερη δουλειά το edit. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως και αυτό που λέει και η Ελίνα, ότι αυτό με το. Και το κόνσεπτ, ας πούμε, που θα έχει ταινία, οι διάλογοι. Εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση αυτό, ας πούμε. Δεν ήξερα πώς γίνεται. Δηλαδή, δεν ήξερα, λέω, τα αυτοσχεδιάζουν τώρα. Λένε, υπάρχει όντως σενάριο που πρέπει να το μάθεις απ' έξω, ξέρεις. Κοίταξε τώρα να δεις. Κατά κύριο λόγο, φώναζα από την αρχή στον ΔΕΟ ότι θέλω Έλληνες ηθοποιούς για να μπορώ να σου γράψω ταινίες. Με ελληνικά λόγια. Α, okay. Ναι, έχω γράψει ήδη δύο. Α, έχεις γράψει. Ναι, αλλά δεν έχουν παιχτεί ακόμα. Ωραία, τέλειο. Γιατί έχω βάλει μέσα ελληνικές ατάκες. Πράγματα τα οποία τα ξέρει ένας Έλληνας και μπορεί να τα καταλάβει. Okay. Όταν πρώτο ξεκίνησε ο Γκουσγούνης, άφησε ιστορία. Αυτό σκέφτομαι. Μπράβο. Ναι, ναι. Πλέον θέλω να πάρω όλες τις ατάκες που έχω μεγαλώσει και να τις βάλω μέσα στο πορνό. Τέλειο. Δηλαδή, εκτός από ελληνικό πορνό, θα δεις και μια ελληνική κωμωδία. Γιατί να μην τη δεις, γαμώτο. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα η εταιρεία, εκτός από πορνό, να πουλήσει και μια ταινία. Μας είναι Τετάρτου. Μπορεί να συνδυαστεί κωμωδία και πορνό. Βεβαίως. Το έχουμε δει, βέβαια. Ναι, ναι, αλλά αν θεωρείς ότι είναι κάτι. Βεβαίως. Θα κοπεί και είναι το πορνό. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσει? Μπορεί κάλλιστα το soft κομμάτι να το ανεβάσει και στο YouTube. Ναι. Γιατί να μην το ανεβάσει? Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά το site.